Καλή σας μέρα. Να ευχαριστήσω τις δύο πρόεδρους, αγαπημένα πρόσωπα, την Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής και συνεργάτηδες. Να ευχαριστήσω τον καθηγητή, τον κύριο Κυριόπουλο, και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την τιμητική πρόσκληση για μια ακόμη φορά στις συναντήσεις σας. Και να ξεκινήσω ουσιαστικά θίγοντας κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι ήταν ενδιαφέροντα, αν θέλετε, και από προηγούμενους ομιλητές, αλλά λίγο πιο εστιασμένα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και πραγματικά ακούστηκαν εξαιρετικά σχόλια, τα οποία νομίζω ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν συνέχεια και της δικής μου ομιλίας. Ο τίτλος, λοιπόν, της δικής μου ομιλίας θα έχει να κάνει με τις προοπτικές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας. Η αλήθεια είναι ότι, πρακτικά διαβάζοντας τον κάποιος, όταν το διάβασα κι εγώ, περισσότερο πήγε στο μυαλό μου ουσιαστικά το για να μιλήσει κάποιος για προοπτικές. Στην ουσία θα πρέπει να μπορεί να αποτιμήσει κατά πόσο η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να είναι αποδοτική. Άρα, μόνο σε αυτή την περίπτωση έχει νόημα να υποστηρίξει κάποιος και την προοπτική ανάπτυξή της. Και θα περάσω λίγο γρήγορα, αν θέλετε, υπενθυμίζοντας ότι όπως για όλο το σύστημα υγείας, έτσι και για το κομμάτι της πρωτοβάθμιας, χρειαζόμαστε ποιότητα υπηρεσιών, δηλαδή να παρέχονται υπηρεσίες υγείας για άτομα και πληθυσμούς, έτσι ώστε να αυξάνεται η πιθανότητα των επιθυμητών εκβάσεων, και αυτές οι υπηρεσίες να είναι συνεπείς με την τρέχουσα επαγγελματική γνώση. Αυτό έχει διατυπωθεί από διάφορους οργανισμούς και από τον ΟΣΑ. Βλέπετε ουσιαστικά τις τρεις βασικές συνιστώσεις, οι οποίες νομίζω ότι είναι λίγο πολύ γνωστές σε όλους σας. Η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια, αλλά και η επικέντρωση ουσιαστικά η ασθενοκεντρική, αν θέλετε, φροντίδα, που είναι τρεις βασικές συνιστώσεις της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Σε αυτά εστιάζει, λοιπόν, και όσα. Βέβαια, επειδή μας ενδιαφέρει η αποδοτικότητα, όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε στη συνάρτηση με το πόσο οι υπηρεσίες αυτές που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, που είναι ποιοτικές, είναι προσβάσιμες, και φυσικά πόσο παρέχονται σε ένα λογικό κόστος. Από την άλλη πλευρά, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει και ισότητα, αν θέλετε, στην παροχή αυτών των υπηρεσιών. Δηλαδή, κάποιοι πληθυσμοί με ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν περισσότερες υπηρεσίες ανάγκες, σε υπηρεσίες, να λαμβάνουν αυτές ακριβώς τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Αυτό, λοιπόν, είναι το σχέδιο του ΟΣΑ. Να προσθέσω απλά εδώ ότι έχει προχωρήσει και έχει δώσει, αν θέλετε, και τέσσερις μεγάλες κλίμακες κατηγορίες από παιδείας, τα οποία μας χρειάζεται ουσιαστικά να υπολογίζουμε την ποιότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος υγείας και της πρωτοβάθμιας φυσικά φροντίδας. Τα παιδεία αυτά έχουν να κάνουν με την ανταπόκριση, αν θέλετε, και την ικανοποίηση των βασικών αναγκών υγείας, με την πρωτογενή πρόληψη, με την αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων, με τη διαβίωση των χρονίων πασχόντων, καθώς επίσης και με την διαχείριση των ασθενών που βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Οι βασικές, λοιπόν, διαστάσεις του πλαισίου μέτρησης και απόδοσης του συστήματος υγείας είναι η επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος με λογικό κόστος και η ισότητα. Χρειαζόμαστε κριτήρια που θα πρέπει να αξιολογούν τις δομές, τις διαδικασίες αλλά και τις εκβάσεις, και στη συνέχεια δείκτες, οι οποίοι πρακτικά μέσα από αριθμητικά δεδομένα θα μπορέσουν ουσιαστικά να μας μετρήσουν αυτά τα κριτήρια. Οι δείκτες αυτοί μπορεί να είναι επιπλοκές, αναλογίες ή και ποσοστά. Συνήθως τα λαμβάνουμε από αρχεία, είτε θανάτων, είτε από μητρό ασθενών, από βάσεις δεδομένων σε διοικητικές υπηρεσίες, από ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία και από έρευνες που κάνουμε σε ασθενείς. Ο πίνακας αυτός ουσιαστικά δεν έχει κάτι καινούριο όσον αφορά τους δείκτες, στους οποίους ήδη αναφέρθηκε ο κύριος Ολλανδέζος. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι να δούμε ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους δείκτες, οι οποίοι μπορεί να αφορούν την πρόληψη, μπορεί να αφορούν τους εμβολιασμούς, ουσιαστικά μπορεί να αφορούν την εμπειρία που έχει ο ασθενής από το σύστημα υγείας, καθώς και συνταγογραφικές συνήθειες, είναι ουσιαστικά συνυφασμένοι με την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως επίσης και η δυνατότητα να αποφεύγει κάποιος νοσηλείες στο νοσοκομείο, κυρίως σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, όπως είναι χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η καρδιακή ανεπάρκεια. Άλλοι δείκτες, οι οποίοι αφορούν υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τη φροντίδα ασθενών με σαχαρό διαβήτη. Τα περισσότερα, λοιπόν, από αυτά βλέπουμε ότι είναι συνυφασμένα με την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Και φυσικά, ήδη είδατε τα νεότερα δεδομένα του 2018 σχετικά με το τι συμβαίνει με αυτούς τους δείκτες σε διάφορες χώρες. Η αλήθεια είναι ότι το 2017, αν έμπαινε κάποιος στο site ουσιαστικά του ΟΣΑ, μπορεί να βλέπει πολλούς από αυτούς τους δείκτες για την Ελλάδα να λείπουν. Και όντως είναι αρκετά έτσι λυπηρό. Ο μόνος δείκτης που υπήρχε τότε ήταν η χρήση των αντιβιωτικών, που είχαμε, αν θέλετε, και πρωτιά σε σχέση με το μέσο όρο των υπολείπων χωρών. Πώς βελτιώνεται τώρα, βέβαια, η ποιότητα? Οι διαδικασίες χρειάζονται να γίνονται παρεμβάσεις και στις διαδικασίες διαχείρισης, clinical audit, όπως και στις στρατηγικές επίσης. Και ας περάσουμε λίγο σε πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε, για το σύστημα, για το κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ναι, υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές και πλέον δεν αμφισβητεί κανένας, αν θέλετε, ειδικά στις περισσότερες χώρες, τον πολύ σημαντικό ρόλο. Θα δει ότι κανένας από τα περισσότερα αναπτυγμένα κράτη και μέλη του ΟΣΑ όντως υποστηρίζουν η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πώς με 20% του συνολικού κόστου για την υγεία να πηγαίνει εκεί, με ένα προς ένα αναλογία γιατρών των άλλων δικοτήτων προς γιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, βάζοντας, αν θέλετε, σε ανώτερες θέσεις χρηματοδότησης το κομμάτι της πρωτοβάθμιας, καθώς και τελικά καταφέρνοντας ένα μέτριο κατακεφαλήν κόστος. Άλλες χώρες όμως, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αν θέλετε, σαν προτεραιότητα. Ένα 7% μόλις του συνολικού κόστους για την υγεία πηγαίνει εκεί. Η αναλογία γιατρών, άλλων δικοτήτων προς γιατρών πρωτοβάθμιας είναι στο 2-3:1, σε χαμηλότερη θέση χρηματοδότησης και φτάνει ουσιαστικά σε ένα μέγιστο κατακεφαλήν κόστος για δαπάνες για την υγεία. Η Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι υπήρξαν πολύ πιο εμπεριστατωμένες ομιλίες σχετικά με κάποια από αυτά τα δεδομένα. Ένα βασικό πρόβλημα, καθώς σκεφτόμουν ουσιαστικά να μπορέσω να σας δώσω κάποιο νούμερο σχετικά τουλάχιστον με την αναλογία γιατρών άλλων ειδικοτήτων με γιατρούς πρωτοβάθμιας, είναι πώς ακριβώς ορίζουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα. Θα ήταν ένα πολύ εύκολο ουσιαστικά για μένα να πω ότι αυτή η αναλογία ίσως είναι 20:1, 25:1, αν λάβει κανένας υπόψη του τον αριθμό των γενικών γιατρών σε σχέση με τις υπόλοιπες ειδικότητες. Παρ' όλα αυτά, το σύστημά μας ονομάζει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και και γιατρούς άλλων ειδικοτήτων που εργάζονται σε συγκεκριμένες τομές. Άρα, νομίζω ότι τα πράγματα μπερδεύονται λίγο αρκετά για να δώσει κάποιος ένα σαφή νούμερο ουσιαστικά σε αυτό το κομμάτι. Οι πρώτες μελέτες, στις οποίες στηρίχτηκαν, αν θέλετε, και οι στρατηγικές κρατών για την υποστήριξη πρωτοβάθμιας, ήταν οι οικολογικές μελέτες. Η Μπάρμπαρα Στάλφιντ είχε κάνει μια εξαιρετική δουλειά ουσιαστικά από τον Τζονς Χόπκινς. Φαίνεται λοιπόν ότι η συνεισφορά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην υγεία του πληθυσμού είναι πάρα πολύ σημαντική. Μειώνει το κατακεφαλήν κόστος, βελτιώνει το επίπεδο υγείας και μειώνει και τις διαφορές, αν θέλετε, στις υπηρεσίες υγείας. Ναι, οι οικολογικές μελέτες ήταν οι πρώτες και αυτές που έχουμε κατά εξοχήν, αν θέλετε, στη βιβλιογραφία μας. Γενικά όμως, για να μπορέσει κάποιος να υποστηρίξει στο μέλλον πολιτικές για την υγεία, χρειάζεται και ατομικά δεδομένα. Πιο εύκολο είναι να κάνει κάποιος αναδρομικές μελέτες με ατομικά δεδομένα. Ιδανικά, βέβαια, και είναι κάτι το οποίο συζητιέται πλέον, είναι και οι προοπτικές μελέτες και κλινικές, γιατί όχι δοκιμές, που θα μπορούν να αποτιμούν, αν θέλετε, την απόδοση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα μείνω όμως στο δεύτερο, σε αναδρομικές λοιπόν μελέτες. Και αυτό γιατί πάρα πολύ πρόσφατα, μέσα στο 2019, υπήρξε μία δημοσίευση σε μία προσπάθεια να δοθεί απάντηση αν μπορεί ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που λειτουργεί επαρκώς να αυξήσει τη φροντίδα υψηλής κλινικής αξίας, να μειώσει τη φροντίδα χαμηλής κλινικής αξίας, όροι που ακούστηκαν για τον Ηλία τον Κυριόπουλο χτες στην ομιλία του, να προσφέρει καλύτερη εμπειρία στον πολίτη, να βελτιώσει την πρόσβαση στη φροντίδα. Είναι ερωτήματα τα οποία δεν χρειάζεται κάποιος, δεν θα πρέπει μάλλον κάποιος ουσιαστικά θεωρητικά μόνο να τα αναλύει, αλλά χρειάζεται ουσιαστικά και με τεκμήρια να μπορεί να τα διευκρινίζει. Αυτή λοιπόν είναι μία μελέτη η οποία έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σχεδόν 50.000 ενήλικες οι οποίοι λάμβαναν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας συγκρίθηκαν με λίγο παραπάνω από 21.000 ενήλικες που δεν λάμβαναν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις από τους ασθενείς την περίοδο 2012 με 2014. Και θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι όταν η μελέτη ουσιαστικά σχεδιάστηκε, όρισε την λήψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσα από την αυτοαναφορά που κάνανε οι ασθενείς για το αν είχαν δυνατότητα
να έχουν πρώτη επαφή με ένα συγκεκριμένο γιατρό, με ένα συγκεκριμένο επαγγελματία υγείας. Αν από εκείνον τον επαγγελματία ουσιαστικά παρεχόταν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όχι μόνο για ένα νόσημα, αλλά και υπηρεσίες πρόληψης, αλλά και για πολλαπλά νοσήματα. Αν υπήρχε συνέχεια στη φροντίδα από τον ίδιο επαγγελματία ουσιαστικά, και αν υπήρχε και συντονισμός από τον επαγγελματία μαζί με άλλες υπηρεσίες που πιθανόταν να χρειαζόταν. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να αξιολογήσουμε και αν θέλουμε να μετρήσουμε την αποδοτικότητα ενός συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό το σύστημα πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Οτιδήποτε άλλο μετράμε είναι κάτι διαφορετικό ουσιαστικά από το βάθμιο φροντίδα υγείας. Όπως είπα, οι μετρήσεις καταγράφηκαν, αν θέλετε, από συνεντεύξεις με τους πολίτες. Δημιουργήθηκαν 39 δείκτες ποιότητας. Αυτοί οι δείκτες περιείχαν δεδομένα αποτελεσματικότητας διαδικασιών κυρίως και τις χώρισαν σε δύο ομάδες. 25 ήταν υψηλής κλινικής αξίας διαδικασίας και 14 χαμηλής κλινικής αξίας. Και επίσης δημιουργήθηκαν και 7 δείκτες αποτίμησης για την εμπειρία του ασθενή μέσα από ένα εργαλείο ουσιαστικά που χρησιμοποίησαν. Προσπάθησαν να κατηγοριοποιήσουν λίγο τις εκβάσεις. Έκαναν ορισμένες σύνθετες εκβάσεις ποιότητας υψηλής και χαμηλής κλινικής αξίας. 6 ελλιπούς χρήσης, 4 υπερβολικής χρήσης. Θα δούμε κάποια παραδείγματα στη συνέχεια, γι' αυτό και δεν μένω πάρα πολύ σε αυτό. Σύνθετες εκβάσεις αποτίμησης της εμπειρίας του ασθενή, καθώς και μια συνολική αποτίμηση της εμπειρίας του ασθενή από το σύστημα της, από την παροχή υπηρεσιών που είχε. Έτσι λοιπόν, όταν συνέκριναν τις δύο ομάδες, τους πολίτες δηλαδή που λάμβαναν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τους πολίτες που δεν λάμβαναν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είδαν ότι πραγματικά αυτοί που λάμβαναν πρωτοβάθμια φροντίδα είχαν αυξημένες υψηλής κλινικής αξίας παρεμβάσεις στις παρακάτω τομείς. Στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου, και κυρίως μιλάμε για καρκίνο μαστού, τραχύλου της μήτρας και παχαίως εντέρου. Στην διενέργεια ενός βασικού διαγνωστικού και προληπτικού ελέγχου, να τονίσω εδώ πέρα ότι δεν μιλάμε για διερεύνηση συμπτωμάτων με πολύ ενδελεχή ουσιαστικά διαγνωστικό έλεγχο, αλλά σε έναν πολύ βασικό διαγνωστικό έλεγχο. Στη φροντίδα για ασθενείς με σαχαρόδη διαβήτη, το αν λαμβάνουν ουσιαστικά φάρμακα, το αν κάνουν περιοδικές εκτιμήσεις για την πρόληψη και την παρακολούθηση πιθανών επιπλοκών. Καθώς επίσης και συμβουλευτικές παρεμβάσεις, κυρίως αλλαγή τρόπου ζωής, όπως είναι η διακοπή καπνίσματος, η αύξηση της φυσικής άσκησης και η απώλεια βάρους. Από την άλλη πλευρά, φάνηκε αυτοί που λάμβαναν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να είχαν και κάποιες χαμηλής όμως κλινικής αξίας παρεμβάσεις αυξημένες. Για παράδειγμα, υπήρχε μια αύξηση της μη αναγκαίας χρήσης αντιβιωτικών. Επίσης, όταν μιλούσαμε για χρόνια νοσήματα, φάνηκε να υπάρχει μια μειωμένη χορήγηση φαρμακευτικών παρεμβάσεων που όμως θα είχαν υψηλή κλινική αξία για αυτούς τους ασθενείς. Είναι φάρμακα τα οποία αυξάνουν το προσδόκιμο επιβίωσης για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, για παράδειγμα, ή με βροχικό άσμα, ή μειώνουν, αν θέλετε, την πιθανότητα κρίσεων χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας ή βροχικού άσθηματος. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, θα έπρεπε ο ασθενής αυτός να τα λαμβάνει. Παρ' όλα αυτά, δεν τα λάμβανε. Η εμπειρία για τον ασθενή που λάμβανε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ήταν σαφώς καλύτερη και δεν υπήρχε κάποια αμφισβήτηση ουσιαστικά σε αυτό και από τη συνολική αποτίμηση της εμπειρίας του ασθενή και όταν αναφερόταν στην επικοινωνία με τον γιατρό, αν τον έβαζε συμμέτοχο στη λήψη απόφασης, αν αφιέρωνε χρόνο μαζί του, αν του εξηγούσε παρκώς ουσιαστικά τις οδηγίες και αυτά που ήθελε. Επίσης, υπήρχε πολύ καλύτερη εμπειρία όσον αφορά την πρόσβαση στη φροντίδα. Ήταν πολύ πιο άμεση και χωρίς προβλήματα. Δεν φάνηκε βέβαια να υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στις επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρία, στις επισκέψεις στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, στη διενέργεια χαμηλής κλινικής αξίας απεικονιστικών εξετάσεων και εδώ συνήθως μιλάμε για ακτινογραφίες ή για μαγνητικές της οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης, καθώς επίσης και στη χορήγηση χαμηλής κλινικής αξίας φαρμακευτικής αγωγής. Εδώ κυρίως μπαίνουν φάρμακα που χρησιμοποιούνται ευρέως, χωρίς όμως να έχουν πραγματική ένδειξη, όπως είναι για παράδειγμα βενζοδιαζεπίνες, αγχολητικά, τα οποία πιθανότατα πολλές φορές δεν υπάρχει κάποια διάγνωση ουσιαστικά γι' αυτό, όπως ακόμη και η χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων σε ασθενείς που θα είχαν αντένδειξη για να τα πάρουν. Φαίνεται λοιπόν μέσα από αυτή τη μελέτη ότι ο ρόλος του γιατρού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τουλάχιστον για το σύστημα της Αμερικής και έτσι όπως αναφέρεται, ενισχύει πραγματικά το συντονισμό των προληπτικών παρεμβάσεων, ενισχύει τον προσυμπτωματικό έλεγχο και ενισχύει την παροχή συμβουλευτικών παρεμβάσεων για αλλαγή τρόπου ζωής. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά κατά πόσο οι γιατροί της πρωτοβάθμιας χρησιμοποιούν δεξιότητες διάγνωσης και διαχείρισης, κυρίως για χρόνια νοσήματα, έτσι ώστε να μπορούν αποτελεσματικά πρακτικά να παρέχουν υπηρεσίες στους ασθενείς αυτούς.
Το σχόλιο ουσιαστικά από ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο σύστημα και μελετούν το σύστημα ουσιαστικά των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ότι όντως υπάρχει τεράστια δυσκολία σε αυτό, καθώς υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας, μεγάλος αριθμός ασθενών και μεγάλος αριθμός επισκέψεων στους γιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να εξοικονομήσει χρόνο για να προσπαθήσει να κάνει μια ολοκληρωμένη διάγνωση και διαχείριση. Οπότε αυτό περνάει πολλές φορές σε άλλα επίπεδα φροντίδας. Φεύγει ουσιαστικά από την πρωτοβάθμια φροντίδα ή και δεν γίνεται. Επίσης, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μειώνεται και ο αριθμός των επισκέψεων στο τμήμα επηγόντων περιστατικών, οι εισαγωγές ή και οι επανεισαγωγές. Πιθανές λύσεις. Χρειάζονται κίνητρα, σαφώς χρειάζονται κίνητρα και ίσως και ένας διαφορετικός τρόπος χρηματοδότησης. Καμιά φορά το fee-for-service ουσιαστικά πιθανότατα να είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελεί κίνητρο. Αυτό όμως που κάνει πολλές φορές είναι να συσσωρεύει όλο και περισσότερους ασθενείς ή όλο και περισσότερες υπηρεσίες, χωρίς όμως πάντα να υπάρχει ένα ποιοτικό περιεχόμενο ουσιαστικά στις υπηρεσίες που παρέχονται. Ίσως ένα νέο μοντέλο, και αυτό είναι κάτι το οποίο δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή και προσπαθούν να το αξιολογήσουν και στην Αμερική, είναι να υπάρχει μια συνολική ουσιαστικά αμοιβή, η οποία θα στηρίζεται ουσιαστικά και στην προσαρμογή στην μείωση του κινδύνου, του συνολικού κινδύνου που καταφέρνει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Χρειαζόμαστε σίγουρα εκβάσεις και στο μέλλον για να μπορούμε να δούμε πού πάμε και η προοπτική να βασιστεί ουσιαστικά στο τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Όχι μόνο όμως εκβάσεις μέτρησης διαδικασιών, αλλά και μέτρησης κλινικών αποτελεσμάτων, όπως και εκβάσεις οι οποίες αναφέρονται από τον ίδιο τον ασθενή, όπως είναι και η ποιότητα ζωής του. Και τέλος, αυτό που προτείνεται γενικότερα είναι η δημιουργία ομάδων επαγγελματιών υγείας και όχι η λειτουργία, αν θέλετε, γιατρών ή επαγγελματιών υγείας ως μονάδα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο θα μπορούσε να πάρει, αν θέλετε, φορτίο δουλειάς από τον γιατρό, να τον δώσει σε άλλους επαγγελματίες υγείας και να αφήσει περισσότερο χρόνο στο γιατρό της πρωτοβάθμιας να ασχοληθεί και με τα χρόνια νοσήματα και με την καλύτερη διαχείρισή τους και με την εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών, όπως ουσιαστικά αλλά και διαγνωστικών και διαγνωστικής διερεύνησης όπου χρειάζεται. Ένα πολύ βασικό βέβαια κομμάτι σε αυτό είναι ότι οι ομάδες αυτές θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Νομίζω θίχτηκε αυτό το πρόβλημα της επικοινωνίας και της διασύνδεσης, το οποίο είναι σαφώς πάρα πολύ έντονο και στην Ελλάδα. Και τα μοντέλα τα οποία βέβαια προτείνονται, τα μοντέλα ολοκληρωμένης φροντίδας, ήδη αξιολογούνται, δοκιμάζονται, δημιουργούνται σε άλλες χώρες, στην Ολλανδία, στην Αγγλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι, αν θέλετε, η νέα πρόταση για το πώς θα μπορούσε δυνητικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ίσως να είναι πιο αποδοτική σε σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα. Και εδώ βλέπετε ουσιαστικά ένα τέτοιο παράδειγμα, πάλι σε μια περιοχή της Αμερικής. Σε αυτά τα μοντέλα λοιπόν ολοκληρωμένης φροντίδας δεν μένει κάποιος μόνο στην αξιολόγηση αποτελεσματικότητας όσον αφορά την πρόληψη, αλλά μπαίνει πλέον και σε δείκτες οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη σωστή ρύθμιση χρόνιων νοσημάτων, όπως η σωστή ρύθμιση του σαχαροδιαβήτη, όπως η χορήγηση αντιπερταστικής αγωγής εκεί που χρειάζεται, ή αγωγής για το βροχικό άσθμα, αλλά και σε εκβάσεις, αν θέλετε, πιο σύνθετης φροντίδας, όπως για παράδειγμα στην παρακολούθηση του ασθενή μετά από το εξιτήριο που θα πάρει από μια νοσηλεία στο νοσοκομείο ή μετά από μια επίσκεψή του στα επίγοντα, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι καταστάσεις μετάβασης που εκεί πέρα πραγματικά ξεφεύγουν πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά το κομμάτι της φροντίδας του ασθενή. Και θα κλείσω με κάποια δεδομένα, δυστυχώς είναι λίγα για την Ελλάδα. Αυτή είναι μια προσπάθεια που είχε κάνει ο καθηγητής ο κ. Λιονής στην Κρήτη με την ομάδα του. Είχε προσπαθήσει όντως να μετρήσει το πόσο πραγματικά πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται από τις δομές και κατά πόσο υπάρχει διασύνδεση αυτών των δομών ουσιαστικά στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι η διασύνδεση είναι μάλλον πτωχή, ίσως βασική ως και μερική, σε καμιά περίπτωση όμως δεν γίνεται μέγιστη. Και εδώ βλέπετε ουσιαστικά στο διάγραμμα ποιες ήταν αυτές οι δομές που αξιολογήθηκαν ως δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όχι μόνο τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρία, αλλά το ΕΚΑΒ και το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών, τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου και τα ιδιωτικά ιατρία, οι δομές ευπαθών ομάδων, δομές πρόληψης και απεξάρτησης, καθώς και δομές ψυχικής υγείας. Το χαρακτηριστικό είναι ότι σε όλα αυτά η αποτίμηση του επίπεδου λειτουργικής διασύνδεσης έμεινε αρκετά χαμηλά. Επίσης, και είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ χαμηλά είναι και σε αυτές τις δομές που κατεξοχήν θα τις θεωρούσαμε πρωτοβάθμιες, όπως είναι τα κέντρα υγείας και τα τμήματα επιγόντων περιστατικών.
Άρα, οι κύριες διαστάσεις που χρήζουν άμεσης βελτίωσης και στη χώρα μας είναι οι οικονομικές συνθήκες του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο συντονισμός του συστήματος, καθώς και η ποιότητα των υπηρεσιών και επίσης η συνέχεια στην παροχή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα κλείσω εδώ. Νομίζω ότι οι προοπτικές για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ναι, περνάνε μέσα από το σχεδιασμό. Το να έχει κάποιος ένα όραμα πρώτα απ' όλα και το σχεδιασμό μιας στρατηγικής, αλλά νομίζω ότι υπόθηκε και από τον κύριο Λέτσιο πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει κάποιος τα εργαλεία και την τεχνογνωσία, έτσι ώστε να λύνει ουσιαστικά και τα προβλήματα, τα διαδικαστικά, για να μπορεί να φτάνει στο στόχο που επιτρέψτε μου να πω ότι μάλλον θα χρειαστεί να το βάλουμε πρώτα, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε για ποιο λόγο χρειαζόμαστε ουσιαστικά μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τι είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε πρώτα απ' όλα. Έτσι ώστε να μην ακολουθούμε αντίθετες πολλές φορές κατευθύνσεις με τις αποφάσεις μας και με αυτό που κάνουμε, ή κάνουμε κύκλους γύρω από, αν θέλετε, παλιές και μη αποτελεσματικές παρεμβάσεις ή ακόμη και πολιτικές. Σας ευχαριστώ πολύ.